Κύριε συνάδελφε, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα και να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Μακριά από αυτή την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, διαχρονικά από το 2019, τα λεγόμενα λόγια του αέρα. Λόγια του αέρα μοίρασαν άλλοι, δεν θέλω να μπω σε κομματική αντιπαράθεση, γιατί με ενδιαφέρει η ουσία. Δεν υποσχεθήκαμε ποτέ από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας κάτι το οποίο να μην το κάνουμε πράξη. Ήταν ή δεν ήταν πράξη η χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια από το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αποζημιωθούν οι αγρότες το ταχύτερο δυνατό για ζημιές της προηγούμενης χρονιάς. Επί των ημερών σας, κύριε συνάδελφε, κάτι καθυστερήσεις 1,5 και 2 χρόνια είχαμε για τις ζημιές. Αυτές τις ασφαλιστικά καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Ήταν ή δεν ήταν επί των ημερών αυτής της διακυβέρνησης που έχει ενεργοποιηθεί η προκαταβολή αποζημίωσης. Παράδειγμα 1, η ΑΝΟΣ. Παράδειγμα 2, τα είπατε πάρα πολύ ωραία, αναφέρεστε στο δελτίο τύπου του Υπουργού, του κυρίου Λιβανού, ο οποίος είπε ναι, ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο παγετός 2021, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικά καλυπτόμενες ζημιές από τον ΕΛΓΑ, θα δοθεί προκαταβολή της τάξης του 40% επί των πορισμάτων, επί των εκτιμηθησών ζημιών έως το τέλος Ιουλίου και θα τρέξει η εξόφλησή τους στο συντομότερο δυνατό. Υπόθηκε επίσης, κύριε συνάδελφε, ότι για τις όψιμες δενδροκαλλιέργειες, βυσσινιές, κερασιές που έχετε εκεί πέρα και μυές, επίσης θα έρθει με νομοθετική πρωτοβουλία, αν και δεν καλύπτονται για το προανθικό στάδιο, θα έρθει νομοθετική πρωτοβουλία, φαντάζομαι θα την υπερψηφίσετε, που θα τις εντάξει στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και άρα και αυτές θα αποζημιωθούν με προκαταβολή 40% και στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Scripta manent, αυτό λέει το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Φέρτε μου κάποια άλλη δήλωση, να τη δούμε εδώ, να την καταθέσετε και στα πρακτικά, που λέει κάτι το αντίθετο. Λοιπόν, για τη Ροδόπη, έχουν γίνει μέχρι σήμερα 2.500, έχουν γίνει 26 αναγγελίες, 165 δηλώσεις ζημιάς για μυδαϊές, βερικοκές, νεκταρινιές, που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Οι εκτιμήσεις ολοκληρώνονται σήμερα την ώρα που μιλάμε, με εξαίρεση τα ακτινίδια για τα οποία εκτιμήσεις θα γίνουν μετά το δέσιμο των καρπών. Η δε εξόφληση αναμένεται, όπως σας είπα, να γίνει το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον όμως, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων και για περίπου 6.500 μέχρι στιγμής στρέμματα που αφορούν σε ποικιλίες όψιμης κερασιάς και οι άνθρωποι αυτοί και θα αποζημιωθούν και θα πάρουν προκαταβολή 40%. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία μου, αν υπάρξει κάποια ανάγκη διευκρίνησης. Κύριε συνάδελφε, προέρχομαι επίσης από μια κρητική περιοχή και μπορώ να πολύ καλά να καταλάβω και τα προβλήματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, όταν μάλιστα διαβιούν, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, σε ακριτικές περιοχές. Σας ζήτησα στην πρωτολογία μου, επί αυτών που τοποθετήστε με περισσή βεβαιότητα, να μου φέρετε ένα χαρτί. Λέτε ότι ο Υπουργός διαψεύστηκε ξεκάθαρα. Και διαβάζω εγώ. Αθήνα 16 Ιουνίου. Μέχρι τέλη Ιουλίου, Σπύριος Λιβανός για παγετό, προκαταβολή το 40% των ζημιών. Μέχρι τέλη Ιουλίου θα δοθεί προκαταβολή του 40% των εκτιμηθησών ζημιών, με το ποσό να φτάνει περίπου τα 155 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε υποβάλει ήδη αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση κρατικής ενίσχυσης προς τον ΕΛΓΑ, σε συνέχεια της πολιτικής έγκρισης που αποσπάσαμε στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Μάιο. Το σύνολο των αποζημιώσεων θα καταβληθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκτιμήσεων. Όλες οι ζημιές του παγετού θα καλυφθούν σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας.
Τι διαφορετικά. Εσείς τα λέτε διαφορετικά. Στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Εσείς επί των ημερών σας το 100% τα πληρώνατε. Όχι. Εσείς επί των ημερών σας δώσατε προκαταβολή ποτέ. Όχι. Εσείς επί των ημερών σας δώσατε 35 εκατομμύρια ευρώ στον ΑΛΓΑ όπως προβλέπετε από σχετικό άρθρο του κανονισμού κρατική επιχορήγηση. Όχι. Εσείς στείλατε κανένα φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να εγκριθεί. Όχι. Εμείς, κύριε συνάδελφε, που δυστυχώς είχαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημική κρίση, έχουμε στείλει πλήθος φακέλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα COVID, κύριε συνάδελφε, οι οποίοι ήρθανε και εγκρίθηκαν αυτολεξί. Προφανώς είχε γίνει μια σωστή προετοιμασία, άρα προφανώς ενεργοποιήσαμε όλο το αξιόμαχο υπηρεσιακό δυναμικό του Υπουργείου, ούτως ώστε να κάνει και σωστούς φακέλους και τεκμηριωμένους και στο τέλος να πληρωθούν οι παραγωγοί. Τι σας απασχολεί τώρα για τα 150-155 εκατομμύρια? Σας απασχολεί που θα δοθούνε? Δεν μας είπατε θα την ψηφίσετε εσείς τώρα που θα φέρουμε για τις αυτές που είναι για προανθρωπικό στάδιο. Θα την ψηφίσετε την ανθρωπολογία που θα φέρουμε προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν? Φυσικά και θα τη φέρουμε, γιατί εμείς δεν είμαστε λόγια του αέρα, κύριε συνάδελφε. Και επειδή ο Υπουργός έθεσε το θέμα του παγετού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμίσω, εξαιρώ βεβαίως τον κύριο Αραχοβίτη, τον παριστάμενο πρώην Υπουργό, ότι εμείς πηγαίναμε στα Συμβούλια Υπουργών. Και όταν πηγαίνεις στα Συμβούλια Υπουργών, θέτεις και τον παγετό, θέτεις και άλλα θέματα, γιατί παρίστασε. Και ονοών νοήτο για την απουσία της ελληνικής κυβέρνησης σε επίπεδο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα πέτρινα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τις ελαιοκαλλιέργειες. Όπως γνωρίζετε και τις δοδιές έχουν γίνει οι σχετικές εκτιμήσεις και πρόκειται για ενεργοποίηση του μηχανισμού των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Και ρωτώ και κλείνω εδώ. Μηχανισμός κρατικών οικονομικών ενισχύσεων 2017. Πέρασε το 17, πέρασε το 18, πέρασε το 19. Ήρθε η κυβέρνηση αυτή για να πληρώσει τα ΚΟΕ του 17 εν μέσω COVID. Αυτά περί αποτελεσματικότητας, αυτά περί τήρησης των δεσμεύσεων και όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός, κύριε συνάδελφε, και λέει ότι θα δοθούνε, θα δοθεί το 40%, θα δοθούν αυτά που δόθηκαν στον Ιαννό και δεν φαντάζομαι να αμφισβητείτε την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού στον Ιαννό, θα δοθούνε όπως ακριβώς έχουν γραφτεί και προβλεφθεί. Γιατί όταν ανοίγουν το στόμα τους τα κυβερνητικά στελέχη και πάνω απ' όλα ο Πρωθυπουργός, μετρημένα τοποθετούνται και για αυτά που ξέρουν ότι θα ακολουθηθούν μέχρι κεραίας ή αλλιώς μέχρι τελείας. Λοιπόν, μείνετε ήσυχοι, θα αποζημιωθούν. Περιμένουμε εμείς να το ψηφίσετε κιόλας αυτό για την τροποποίηση. Προφανώς θα το φέρουμε, κύριε συνάδελφε. 16 Ιουνίου βγήκε η ανακοίνωση. Πλούσιο το νομοθετικό έργο αυτής της κυβέρνησης. Πλούσιο το νομοθετικό έργο. Και ειδικά και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τρία νομοσχέδια με το ζόρι φέρατε 4,5 χρόνια και έχουμε φέρει ήδη 4 νομοσχέδια. Λοιπόν, οι αγρότες μπορούν να είναι ήσυχοι ότι παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, και αυτό θέλω να το τονίσω, οι οποίες επικρατούν όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παγκοσμίως, εδώ υπάρχει μια κυβέρνηση και μια ηγεσία που τους ακούει και εξαντλεί κάθε δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.